μπορεί να είναι σκληρό για μια γενιά συμπολιτών μας ή πολιτικών μας, οι οποίοι δεν έχουν εργαστεί στη ζωή τους, αλλά δεν πάβει να είναι μια πραγματικότητα και μια ανάγκη της εποχής. Η ανάγκη να αλλάξουμε σελίδα, να φύγουμε από τις επαγγελματίες της πολιτικής και να πάμε σε λογικές ανανέωσης, όχι μόνο σε πρόσωπα, αλλά κυρίως σε λογικές, σε πρακτικές, σε μεθόδους, σε απόψεις, σε αντιλήψεις και σε διαδρομές. Διαδρομές γιατί αυτό που η ναυτική, το Καπετάνιος ξέρει πάρα πολύ καλά, σε τι αναφερόμαι, οι ναυτικοί αποκαλούν αυλαβής διέλευση, ήταν για δεκαετίες η αγαπημένη διαδρομή πολλών που έκαναν λαμπρή καριέρα στην ελληνική πολιτική σκηνή. Η αυλαβής διέλευση, κυρίως μέσα από διαδρομές κομματικές και σε ό,τι αφορά το ποιοτικό χαρακτηριστικό της αυλαβούς, αλλά και σε ό,τι αφορά το μονοπάτι, δεν με αφορά και δεν με αφορούσε ποτέ. Και σήμερα είμαι περήφανος να το λέω αυτό. Όπως είμαι περήφανος να λέω ότι τα νησιά τα έχω υπηρετήσει από άλλη θέση. Αλλά έχω αποκτήσει και τους δεσμούς που με οδηγούν πίσω σε αυτά και την γνώση των αναγκών τους για το πώς θα υπηρετηθούν. Πολύ περισσότερο την περίοδο που η οικονομία μπαίνει στο προσκήνιο ως το κεντρικό θέμα και τα νησιά τα υπηρέτησα ακριβώς εκπροσωπώντας την οικονομία τους, την ιδιωτική οικονομία τους. Τονίζω το ιδιωτική διότι για να προχωρήσεις σε οποιαδήποτε θεραπεία πρέπει να έχεις μια ακριβή διάγνωση. Και η ακριβής διάγνωση σήμερα είναι ότι η ελπίδα σε αυτόν τον τόπο μπορεί να έρθει σε οικονομικό πάντα επίπεδο μέσα από τον ιδιωτικό τομέα. Απασχόληση, εισόδημα, ΑΕΠ, πλέον από το σημείο που σήμερα βρισκόμαστε, μπορεί και πρέπει να κτίσει μόνο η ιδιωτική πρωτοβουλία. Με σεβασμό, με κανόνες, αλλά όχι με επικίνδυνο εναγκαλισμό και όχι με στραγγαλισμό. Σε αυτή την πορεία, των εκλογών που θα ολοκληρωθούν τον Μάιο, έχουμε απέναντί μας, απέναντι όχι στην ενέργεια του αντιπάλου, έχουμε απέναντί μας ένα εκλογικό σώμα και μια κοινωνία η οποία έχει πάρα πολλά συναισθήματα. Και οποτεδήποτε υπάρχει μεγάλη συναισθηματική φόρτιση, υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία να περάσουν τα μηνύματα αυτά που πρέπει να αναλυθούν στην ουσία τους. Γιατί είναι πολύ, υψώνουν ένα τείχος τα συναισθήματα, δυστυχώς, αλλά αιτιολογημένα, τα περισσότερα από τα συναισθήματα αυτά είναι αρνητικά. Υπάρχει αγωνία, υπάρχει στην κοινωνία και οργή και ερχόμαστε να δούμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα διεξάγουμε τη συζήτηση, την πολιτική, εάν τα καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό. Λέω αν τα καταφέρουμε γιατί δεν νομίζω ότι έχουν όλοι αυτή την πρόθεση. Τι θα αναμετρηθεί τελικά τον Μάιο. Η οργή με τι. Ξέρετε,
Η απάντηση στην αγωνία. Η απάντηση στην αγωνία, που επαναλαμβάνω αιτιολογημένα υπάρχει στην κοινωνία, δεν είναι η λογή. Η απάντηση στην αγωνία είναι η ελπίδα. Γι' αυτό λέω ότι τον Μάιο θα αναμετρηθεί η ελπίδα με το φόβο. Η πρόταση με την οργή. Το να εκφράσεις την οργή σου και το θυμό σου πραγματικά είναι ένας πειρασμός πολύ μεγάλος, ο οποίος βεβαίως, εάν το κάνεις, σου δίνει και την στιγμιαία ψυχική ανάταση. Την ικανοποίηση ότι έκανες αυτό το οποίο αισθανόσουν να σε πνίγει μέσα σου. Το ερώτημα είναι εάν αυτό μπορεί να σε βγάλει 5 χρόνια. Εάν η οργή και η αγανάκτηση, το ξέσπασμα, είναι μοντέλο διοίκησης. Αν είναι πρόταση με περιεχόμενο, με ουσία. Αν είναι μοντέλο διακυβέρνησης. Εάν έχει προοπτική. Δίνουμε μια ξεκάθαρη απάντηση σε αυτό. Αυτό είναι το λάθος μήνυμα στη λάθος κάλπη. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές είναι αυτοδιοικητικές εκλογές. Εκεί πρέπει να κριθεί το πώς η επόμενη πενταετία μπορεί να βγει με αποτελέσματα που να ανατρέψουν την πορεία. Και σε αυτή την πρόκληση νομίζω ότι έχουμε και το ανάστημα και το σθένος και την πρόταση η οποία δίνει την απάντηση. Αυτό είναι το μήνυμά μας σε όλους και όλες τις νησιώτισσες, σε όλους τους νησιώτες και όλες τις νησιώτισσες. Και ταυτόχρονα είναι και το κάλεσμά μας να συμπαραταχθούν και να δώσουν τις απαντήσεις στις εκλογές του Μαΐου που πρέπει να δώσουν στην μεγάλη αυτή μάχη της πρόκλησης της επόμενης πενταετίας. Ελπίζω να μην σας κούρασα πολύ. Νομίζω ότι έχω κάνει αρνητικό ρεκόρ προς τον χρόνο. Συνήθως μιλάω πολύ περισσότερο. Θα χαρώ πάρα πολύ να απαντήσω όλες τις ερωτήσεις. Κύριε Δημάρχο, να μείνω στο τελευταίο που είπατε και το ότι πειραγωγεί τη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας και αυτό είναι μια αγωνία και αυτό είναι να ελευθερώσει τον διτρό σου την ελπίδα. Φοβάμαι ότι αυτό που χειραγωγεί την ελληνική κοινωνία εδώ και αρκετά χρόνια και δεν μιλάμε για τα τελευταία της κρίσης, αλλά πολύ περισσότερα, είναι για το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου. Δηλαδή, δεν γίνεται ένας διάλογος πάνω σε μια πολιτική βάση, αλλά στη βάση αυτών που εξυπηρετούν τους εκλογικούς στόχους που έχουν οι μηχανισμοί εξουσίας που δρούν σε όλο το φάσμα, βέβαια, καταργώντας την ποιότητα του δημοκρατικού διαλόγου, ο οποίος πρέπει να αναπτύσσεται ανάμεσα στους πολιτικούς, είτε αυτοί κάνουν, αν θέλετε, αυλαδή διάλευση που είπατε, είτε όχι. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Αυτό όμως απαιτεί θεσμικές αλλαγές και απαιτεί και συγκρούσεις από όσους αυτή τη στιγμή πρεσβεύουν την αλλαγή πορείας στην ελληνική πολιτική, στην ελληνική κοινωνία, στην ελληνική οικονομία κτλ. Πρέπει να υπάρξουν θεσμοί. Αυτό προϋποθέτει σύγκρουση. Σύγκρουση με ένα κατεστημένο, όπως είπα, είναι οι μηχανισμοί εξουσίες σε όλα τα κόμματα κτλ. Εσείς είστε διατεθειμένος να συγκρουστείτε και ποια είναι η άποψή σας καταρχήν. Αν έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η νομοθεσία του Καλλικράτη, η νομοθεσία του Καλλικράτη σε σχέση με τον εκλογικό νόμο, έπρεπε ήδη να έχει προχωρήσει στην Βουλή η ψήφιση του νόμου που προβλέπεται από τον Καλλικράτη ήδη από όταν εφαρμόστηκε, ότι δεν πρέπει να πηγαίνουν στις εκλογές τις αυτοδιοικητικές με ψηφοδέλτια παρατάξεων κτλ. Αλλά με διαφορετικά για να ελεγχθεί καταρχήν το πολιτικό χρήμα, που βέβαια υπάρχει και σε αυτοδιοικητικές εκλογές, μην το ξεχνάμε. Και άλλου τέτοιου είδους θεσμικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν και θα ήθελα τη θέση σας, μιας και θα πρέπει να πιστοποιήσετε αυτό που λέτε, ότι χρειάζονται αλλαγές. Η ερώτησή σας πατάει σε ένα κομμάτι της αρχικής μου τοποθέτησης, όπου μίλησα για κείμενα, για νομοθετήματα και για πρόσωπα. Ακριβώς. Θεσμικές αλλαγές. Σαφώς απαιτούν. Όμως, για να προχωρήσουμε να γίνουμε πιο ουσιαστικοί και να μην κρυβόμαστε συνέχεια πίσω από τα μειονεκτήματα, ελαττώματα, τα οποία πάντα
θα υπάρχουν και προφανώς θα υπάρχουν και στο μέλλον σε ό,τι αφορά το πλαίσιο. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, ξέρετε, δίνουμε ένα συντριπτικό άλοθη, δίνουμε ένα συντριπτικό άλοθη στο πολιτικό προσωπικό, το οποίο πολλές φορές, όπως είπα, κρύβεται πίσω από αυτό. Υπάρχουν παραδείγματα στην ιστορία όπου με ελαττωματικό θεσμικό πλαίσιο, ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο, υπήρξαν λαοί, υπήρξαν περιοχές, υπήρξαν τόποι, οι οποίοι έκαναν άλμα, οι οποίοι πήγανε πολύ μπροστά. Και κατά την άποψή μου αυτό απομειώνει κάπως τη συζήτηση για το πλαίσιο. Ναι, χρειάζεται νέο πλαίσιο, αλλά να μην θεοποιούμε τη συζήτηση για το πλαίσιο. Ναι, έπρεπε ο νόμος για τον καθηκράτη, το 2010 έγινε γονατογράφημα. Πιστεύω, προσωπική άποψη εκφράζω, ότι αυτό έγινε το 2010 για να ελεγχθεί πολιτικά, για μικροκομματικούς σκοπούς η αυτοδιοίκηση. Πιστεύω ότι η κεντρική εξουσία ήθελε ενδεχομένως να μην έχει αποβάλει, να μην έχει βγει από τον πειρασμό, να την θέλει εταίρο διοίκηση και γι' αυτό είναι τόσο καπελωμένη η αυτοδιοίκηση. Από εκεί και πέρα όμως. Από εκεί και πέρα. Δικαιώματα. Τα δικαιώματα για να συμβαίνουν όλα αυτά τα έχει δώσει και το πολιτικό προσωπικό που έχει υπηρετήσει την αυτοδιοίκηση. Προφανώς όχι όλο. Ξεκαθάρισα μηχανισμούς εξουσίας, μίλησα. Ακριβώς. Δεν συγχαίω την κομματική, την ιδεολογία ενός πολιτικού χώρου με τους μηχανισμούς εξουσίας που είναι καρπών σε όλους τους χώρους των κομμάτων. Δεν διαφωνούμε σε κάποιον. Περί αυτού πρόκειται. Δεν διαφωνούμε. Λέω λοιπόν το εξής. Δικαιώματα έχει δώσει το πολιτικό προσωπικό για να συμβαίνει αυτό. Ναι, έχει δώσει. Έχει δώσει. Επαναλαμβάνω, δεν γίνεται. Αλλά είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα εκπροσώπων πανελλαδικά στον τόπο μας, αρκετά, τα οποία να έχουν στελέχη εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης να παρουσιάζονται προς την τοπική κοινωνία που εκπροσωπούν με την εικόνα ή το λεκτικό του αντάρτη, όμως ταυτόχρονα να υπηρετούν τα κεντρικά κελεύσματα